καλησπέρα σας και πάλι από το γήπεδο της Τούμπας. Ημίχρονο ΠΑΟΚ και Άρης 1-1. Μετά τα πρώτα σχεδόν 50 λεπτά με τις καθυστερήσεις, ο Άρης που άνοιξε το σκορ με τον Ιντέγε αρκετά νωρίς. Αρκετά νωρίς απάντησε και ο ΠΑΟΚ με το Λέο Μάτος. 1-1 λοιπόν σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά αγωνιστικής δράσης στο γήπεδο της Τούμπας, στην κατάμεστη Τούμπα. Είναι μαζί μας ο χρυσός παραολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Δήμος Μιχαηλετζάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είναι να βλέπεις ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη από την Κερκίδα? Νιώθω ευλογημένος που πάτησα επιτέλους σε το γήπεδό μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ελπίζω στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ να δείξει ποιος είναι, έτσι ώστε να έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Να πούμε ότι ο Δήμος Τένης, ή Δήμος, πριν από μια εβδομάδα, σχεδόν πριν από μια εβδομάδα, έφερε στην χώρα μας 3 χρυσά μετάλλια από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτσι, να μας μιλήσει λίγο για αυτή την εμπειρία. Είσαι παραολυμπιονίκη στην κατηγορία S8. Πώς είναι τα πράγματα? Σίγουρα είναι πολύ δύσκολα. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Βέβαια, πριν μια εβδομάδα που γύρισα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και κατέκτησα τα 3 χρυσά μετάλλια σε ισάριθμα αγωνίσματα, έδειξε ότι είμαι σε μια πάρα πολύ καλή φόρμα εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Βέβαια, έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες προετοιμασίας και ελπίζω να είμαι όσο δυνατόν πιο έτοιμος για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Τι είναι πιο δύσκολο τώρα, να κολυμπάς ή να βλέπεις το ένα παιχνίδι από την Κερκίδα? Πόσο πιο δύσκολο μπορεί να είναι, έτσι πιο αγχώδες? Πιο αγχώδες είναι να βλέπω οτιδήποτε άλλο εκτός από εμένα. Όταν είναι να κάνω ένα πράγμα εγώ, π.χ. να κολυμπήσω σε αγώνες, δεν αγχώνομαι τόσο πολύ. Αυτό το πράγμα που ζω σήμερα είναι αρκετά αγχωτικό και ελπίζω να μας φύγει γρήγορα. Έτσι, τι είδες, τι κρατάς από το πρώτο ημίχρονο? Ο Άρης προηγήθηκε, έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ, βρήκε γρήγορα ο ΠΑΟΚ τον γκολ με το Λέο Μπάτος της ισοφάρισης, είχε μια ευκαιρία με το Λέο Ζαμπά. Γενικότερα υπάρχουν και πολλές διακοπές. Πώς εισπράτησε το κλίμα από το πρώτο ημίχρονο? Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχαν τραυματισμοί για να υπάρξει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπής και έτσι να ρίξει το ρυθμό του ΠΑΟΚ, ίσως βλέπουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Βέβαια, όλα αυτά είναι θεωρίες και όπως σας είπα πριν, ελπίζω να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο τον ΠΑΟΚ που ξέρουμε. Δήμο, μίλησε μας λίγο για σένα, για το γεγονός ότι δεν είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Όχι, έτσι, είμαι από την Αλεξανδρούπολη. Από την Αλεξανδρούπολη. ΠΑΟΚ. Βεβαίως, από μικρό παιδί, πάντα ΠΑΟΚ και για πάντα ΠΑΟΚ. Όλη η οικογένειά μου, οι κοντινοί μου άνθρωποι υποστηρίζουμε αυτή την ομάδα και έχουμε πάρα πολλούς οπαδούς στην Αλεξανδρούπολη. Νομίζω ότι πάω που γεννιέσαι, δεν γίνεσαι τόσο εύκολα ή ίσως δεν γίνεσαι ποτέ. Είναι τρομερό συνέστημα να βλέπεις την ομάδα που αγαπάς και τους παίκτες που αγαπάς από τόσο κοντά. Πώς είναι η εμπειρία της Τούμπας? Η εμπειρία της Τούμπας είναι μοναδική. Όσους παοκτσίδες δεν έχετε την ευκαιρία να το κάνετε, ίσως είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να το κάνετε κατά τη διάρκεια της ζωής σας. Είναι κάτι το μοναδικό και η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ θερμή. Να επιστρέψουμε λίγο, γιατί έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς και από τα μίντια δεν προβάλλεται τόσο πολύ. Το γεγονός ότι έχεις τόσες πολλές επιτυχίες, τόσα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, έστω αν τους ονομάζουμε παραολυμπιακούς, σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Μίλησε μας λίγο για την προσπάθειά σου, πόσο χρόνο περνάς μέσα στο κολυμπητήριο, στο γυμναστήριο, όλη αυτή την προσπάθεια που, όπως είπες και εσύ, μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τα 3 χρυσά μετάλλια, έχει ως στόχο την κορύφωσή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος αθλητής, πόσο μάλλον σε ατομικό επίπεδο, χωρίς κάποια οικονομική υποστήριξη να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Βέβαια, εγώ δεν είχα τόσο μεγάλα προβλήματα και έτσι μου δόθηκε ευκαιρία να δείξω αυτός που πραγματικά είμαι. Και φυσικά κάθε χρόνο εξελίσσομαι και βελτιώνομαι και γι' αυτό θα συνεχίσω να δουλεύω πολύ σκληρά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα ενός αθλητή, πόσο μάλλον ενός αθλητή με αναπηρία. Βεβαίως η κοινωνία βοηθάει πάρα πολύ, γιατί η Αλεξανδρούπολη είναι αρκετά προσβάσιμη και αυτό δίνει τη δυνατότητα νέα παιδιά με άτομα με αναπηρία να αθλούνται. Γενικότερα και ως λαός έχουμε αλλάξει συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε
προσεγγίζουμε λίγο καλύτερα και τις καταστάσεις και τα προβλήματα και προσπαθεί και η πολιτεία ενδεχομένως, αλλά και άνθρωποι που είναι γύρω σας, κοντά σας, να σας βοηθήσουν, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η νοοτροπία του Έλληνα πολίτη. Όπως και παρατήρησα και μου άρεσε πάρα πολύ εδώ στο γήπεδο της Τούμπας ότι υπάρχει ειδική θύρα για το μοναπηρία. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το πράγμα και από ό,τι έχω παρατηρήσει στις αγώνες τηλεόρασης είναι σχεδόν γεμάτη κάθε φορά. Ναι, ο ΠΑΟΚ που με το πρόγραμμα, το κοινωνικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ Action βοηθάει και άτομα που έχουν πρόβλημα ακόμα και στην πρόσβαση στο γήπεδο, γιατί όντως είναι ένα πρόβλημα το να μετακινηθείς, να έρθεις, αλλά όχι, τα τελευταία χρόνια παρότι η Τούμπα δεν είναι ένα καινούριο στάδιο, έχει δημιουργηθεί ο ειδικός χώρος πίσω από τη εστία που βρέχουμε στην θύρα 7-8 για παιδιά, για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τι να περιμένουμε στο δεύτερο ημίχρονο, τι θέλεις να συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο? Το μόνο πράγμα που θέλω να συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο είναι η μπάλα να παίζεται στο μισό γήπεδο των αντιπάλων. Είναι αρκετά δύσκολο, αλλά αν ο ΠΑΟΚ, σας είπα, αν δείξει αυτό το πράγμα που είναι και ξέρει, πιστεύω ότι το γήπεδο θα κατηφορήσει. Κάποιος πρέπει να βάλει όμως και τον γκολ, να το προβλέψουμε, μάλλον να το μαντέψουμε. Ήθελα πάρα πολύ ο Πέλκας, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Τροματίστηκε στο δικέφαλο, γιατί ενοχλήσει το δικέφαλο, γι' αυτό. Βεβαίως, οπότε επόμενος παίκτης που θα ήθελα θα ήταν ο Τσουμπάκομ. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δήμο για αυτήν την εμπειρία και την παρουσία στο ΠΑΟΚ TV στο ημίχρονο του αγώνα και να επιστρέψουμε για μερικές διαφημίσεις και σε λίγο δράση και πάλι με το δεύτερο ημίχρονο.